Είναι η πρώτη μέρα εφαρμογή. Και δυστυχώ δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά. Οι εκτελονιστέ καταγγέλουν ότι από το πρώτο φορτηγό προ εκτελονισμό στι εγκαταστάσει του εμπορικού λιμανιού Καβάλα Φιλιππο Β παρουσιάστηκαν όλα τα προβλήματα για τα οποία έκαναν λόγο τι προηγούμενε ημέρε. Όπω επισημαίνουν, ο υπάλληλο του τελωνίου πήγε στο λιμάνι το πρωί και έφυγε ελήψη αντικειμένου. Το πρώτο φορτηγό έφτασε στο λιμάνι σε ώρα που δεν υπήρχε τελωνιακό υπάλληλο και ο εκτελονισμό έγινε με καθυστέρηση. Υπάρχει ένα μόνο αυτοκίνητο, το οποίο δυστυχώς, όπως λέγαμε και στις προηγούμενες παρεμβάσεις μας, ότι ήρθε μετά τις 8 και τώρα έχουν περάσει, είναι κοντά 12, ακόμα δεν έχει έρθει ο τελωνιακός υπάλληλος για να δει την μόλιδο σφραγίδα για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία εκτελωνισμού, η οποία ενδεχομένω να χρειαστεί να ξανάρθουμε. Και ενδεχομένω να χρειαστεί και να ξανάρθουμε για να κάνουμε και φυσικό έλεγχο επί των εμπορεμάτων. Και μετά να πάμε στο Τελωνίο να πληρώσουμε και να απελευθερωθεί το εμπόρεμα να πάει να το παραλάβει ο παραλήπτη. Ε, στη σημερινή περίπτωση είναι Παρασκευή. Αν δεν προλάβουμε, ο Φουκαρά ο οδηγό εδώ πέρα, τι θα κάνει Σαββατοκυριακό εδώ πέρα, σε ποια υποδομή, πού. Ένα καφέ δεν έχει να πιει, στην τουαλέτα δεν έχει να πάει, τι θα γίνει. Επιπλέον σημειώνουν ότι το εμπορικό λιμάνι δεν διαθέτει ακόμη τα στοιχειώδη για την εξυπηρέτηση των οδηγών. Σύμφωνα με την απόφαση του Τελωνίου, θα έρχεται ο Τελωνιακό γύρω στι 8 μία φορά το πρωί, θα ελέγχει τι μολυδοσφραγίδε και θα ξαναέρχεται μετά στι 12 με μία περίπου, όποτε μπορέσει. Γιατί ο υπάλληλο του Τελωνίου. Δεν είναι, έχει στο τελωνίο, έχει να κάνει και άλλε δουλειέ. Δεν είναι μόνο γι' αυτό και δεν μπορεί ας πούμε, να είναι επιμονή μου βάσεω εδώ ε, 24ωρο. Φανταστείτε για ένα 24ωρο να είναι ένα τελωνιακό εδώ, να έχει χάσει το τελωνίο Καβάλα στη διευθύντρια έναν υπάλληλό τη, να περιμένει εδώ και να έχει έρθει μόνο ένα φορτηγό. Έτσι. Είναι δύσκολο λοιπόν από πλευρά υπηρεσιακών και λόγω του ότι και οι υπάλληλοι είναι πολύ λίγοι, δεν είναι αυτοί που έπρεπε να είναι σύμφωνα με τι οργανικέ θέσει. Οι εκτελονιστέ επιμένουν ότι η μεταφορά του εκτελωνισμού φορτηγών στο λιμάνι ενώ το τελωνίο παραμένει στο εμπορικό λιμάνι δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από τα προβλήματα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει με πρώτο και κυριότερο το ζήτημα τη κυκλοφοριακή επιβάρυνση του κέντρου τη Καβάλα που επιτάθηκε μετά την πτώση τη γέφυρα στο ύψο του παλιού νοσοκομείου. Αυτά τα πέντε φορτηγά από, το, από την πόλη, από τον ιστό τη πόλη δεν γλιτώνουμε ούτε το κυκλοφοριακό ούτε την ηχορύπανση, ούτε τους ρήπους, ούτε τίποτα. Διότι υπάρχουν, γιατί, γιατί υπάρχουν τα αυτοκίνητα το, το, από τα τσιμέντα που, που περνάνε από εκεί, υπάρχουν τα φορτηγά τα οποία φεύγουν στα νησιά μας, τα οποία είπαμε και στις εκπομπές ότι είναι γύρω στα 70 την εβδομάδα. 70 μπαίνουν και άλλα 70 έως 80 βγαίνουν.